Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Άλλη μια νύχτα δραματική πέρασαν οι κάτοικοι της Ιουγκοσλαβίας, ίσως όχι τόσο μεγάλη ένταση λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, ωστόσο τα νοτικά αεροσκάφη δεν έπαψαν να βομβαρδίζουν. Δεν βάζουν μυαλό, συνεχίζουν να χτυπάνε δεξαμενές καυσίμων. Οι δικαιολογίες που μας λένε για την τελευταία σφαγή στην Κόριζα ήταν ότι ήταν στρατιωτική στόχη και δεν έπρεπε να πάνε. Και προβάλλουν και τη λογική τους μάλλον ότι χρησιμοποιεί ο Μιλόσεβιτς τους πρόσφυγες ως ανθρώπινες ασπίδες, ναι, και θα συνεχίσουν αυτή να χτυπάνε. Ίσως να τους προτείνουμε να βάζουν ειδικές ταπέλες και να λένε από εκεί θα πέσουν οι βόμβες. Δηλαδή πώς μπορεί να γνωρίζει κάποιος. Όπως φοράγανε τους στόχους οι Σέρβοι, ας πούμε. Ναι, ήταν στην ίδια, φαίνεται είναι στο ίδιο σκεπτικό, θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί. Είναι μια αφήγηση, ένα ντοκουμέντο που αφορά τον βομβαρδισμό. Δημοσίευσε η Ιταλική εφημερίδα για την Κινέζικη πρεσβεία. Είναι με μυθιστορηματικό τρόπο γραμμένο. Ακριβώς. Πώς έγινε, πώς ξεκίνησε ο πιλότος, πώς ενημέρωσε τη βάση του, πώς έφτασε το πράγμα στο Λευκό Οίκο τελικά. Ακριβώς. Και ότι άρχισαν να χάνουν το χρώμα τους γιατί λένε ότι δεν το γνώριζαν και είχαν. Τα αρχεία τους ήταν παλιά, πώς είναι αυτό δυνατόν. Έχασε όμως και για άλλη μια φορά το χρώμα του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ο Λευκός Οίκος. Ναι. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος. Το αεροπλάνο του, ναι. Παραλίγο να συγκρουσίσουν αέρα με ένα άλλο αεροπλάνο. Με ένα άλλο. Ηνωμένες Πολιτείες όμως. Ναι, έφτασαν σε απόσταση το ελάχιστο που πρέπει να είναι, που είναι χίλια πόδια. Σώθηκε τελευταία στιγμή με έναν επιδέξιο ελιγμό του πιλότου του Air Force One. Και μάλιστα είπαν κάποιος από τους δημοσιογράφους που ήταν μέσα στο αεροσκάφος, είπε ότι ήταν πολύ εντυπωσιακός ο ελιγμός και βέβαια έγιναν όλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αλλιώς θα χάναμε τον Bill. Αλλιώς θα χάναμε τον Bill, δεν ξέρω ποιος θα έκλαιγε πιο πολύ. Ας πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το βίντεο, να πάρουμε μια γεύση από το τι έγινε πριν γίνει ο βομβαρδισμός της Κινέζικης πρεσβείας στο Βελιγράδι. Όλα ήταν τέλεια εκείνη τη νύχτα στο Βελιγράδι, ή μάλλον σχεδόν τέλεια. Οι μετεωρολογικές συνθήκες, η ώρα, η πορεία του αεροσκάφους και κυρίως το φορτίο εκείνου του Β2 που είχε ξεκινήσει από μια βάση του Μισούρι, 15 ώρες και 10.000 χιλιόμετρα αργότερα έφτανε στον ουρανό της Ιουγκοσλαβίας. Αόρατο από τα ραντάρ, εφοδιασμένο με αλάνθαστες ηλεκτρονικές ενδείξεις χάρη στους αμερικανικούς δορυφόρους Ναβιστάρ που παρέχουν τη θέση του στόχου με ακρίβεια εκατοστών, το πιο ακριβό αεροσκάφος στην ιστορία της παγκόσμιας αεροπορίας κατευθυνόταν ήρεμο προς τον προορισμό του. Για το σκάφος και για το πλήρωμά του που έχει εκπαιδευτεί για να διεισδύσει στην άμυνα της πάλε ποτέ πανίσχυρης Σοβιετικής Ένωσης και να εκτοξεύσει, εφόσον παραστεί ανάγκη, βόμβες εναντίον της Μόσχας, η αποστολή αυτή στο Βελιγράδι ήταν ένα παιχνίδι, ένα mail run, η παράδοση μιας επιστολής, όπως λένε οι πιλότοι. Οι πιλότοι δεν χρειαζόταν καν να σκοπεύσουν, αφού η πορεία των τριών τηλεκατευθυνόμενων βομβών που μετέφεραν είχε εισαχθεί ήδη από τη βάση του Μισούρι, πριν αναχωρήσουν με